Στο Δημαρχείο Φυγαλίας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Η ζωή και ο βίος του Αγίου Γρηγορίου, Επισκόπου Μεθόνης, Εθνοιερομάρτυρα», στο πλαίσιο των δράσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης αφορούσε αποκλειστικά τη δράση του Επίσκοπου Μεθόνης Γρηγόριου, που καταγόταν από τη Νέα Φυγαλία και έδρασε στη Μεθόνη, ενώ ακολούθησαν τιμητικές απονομές σε μαθητές σχολείων της Καλαμάτας, αλλά και παρουσίαση της ιστορικής σημαίας της πόλης. Συγχαρητήρια σε όλους όσους διοργάνωσαν την εκδήλωση, και αυτό το μήνυμα το οποίο πρέπει να δώσουμε αυτές τις μέρες είναι αυτό το μήνυμα που έδωσαν αυτοί που αγωνίστηκαν για τα ιδανικά, αγωνίστηκαν για την πατρίδα. 200 χρόνια λοιπόν από την Ελληνική Επανάσταση, αυτό το μήνυμα βγαίνει σήμερα ισχυρό και από αυτήν εδώ την εκδήλωση που κάποιοι νέοι της περιοχής διοργάνωσαν άψογα. Χωρίς τον Γρηγόριο Μεθόνης και τους ιεράρχες αυτούς, ενδέχεται η Ελληνική Επανάσταση να είχε αποτύχει. Καθόρισε λοιπόν αυτή η προσωπικότητα μαζί με τους άλλους σπουδαίους αγωνιστές την εξέλιξη του ελληνικού έθνους. Στην εκδήλωση ήταν καλεσμένοι βουλευτές από την Ηλία και τη Μεσσηνία, ενώ υπήρξε συμμετοχή των περιφερειών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, καθώς και συμμετοχή του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο στήριξε την εκδήλωση. Ήταν μια ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση ιστορικού καταρχήν και πολιτιστικού χαρακτήρα. Αναδυθείται όλη η περιοχή και αναγνωρίζονται τα ιστορικά γεγονότα και τιμούμε τα ιστορικά πρόσωπα τα οποία έλαβαν πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Είναι εκδηλώσεις για τις οποίες όλη αυτή τη χρονιά σε ολόκληρο ο μήκος και το πλάτος της χώρας μας γίνονται προκειμένου να ξαναδούμε το παρελθόν μας, να ζήσουμε τις στιγμές, να αναγνωρίσουμε γεγονότα τα οποία μας διαφεύγουν παρόλο που έχουν γίνει δίπλα στον τόπο μας. Γενικότερα χάρηκα αυτή τη βραδιά, ήταν μια μεστή βραδιά γεμάτη πατρίδα και θρησκεία. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον Σύλλογο Νεολαίας και Άθλησης Νέας Φυγαλίας υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Πύλου Νέστορος, του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεθόνης, του Συλλόγου Φίλων Κάστρου Μεθόνης, του Δημοτικού Σχολείου της περιοχής, καθώς και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Επαρχίας Ολυμπίας.